Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ερώτηση, όπως είπε ο κύριος Πρόεδρος, αφορά στο νοσοκομείο της Δράμας και συγκεκριμένα στην παθολογική κλινική αυτού του νοσοκομείου. Θέλω να θυμίσω εδώ ότι πέρσι τέτοιο καιρό, κύριε Υπουργέ, πάλι εσείς και εγώ από τη μεριά του ερωτώντος, είχαμε συζητήσει για τα προβλήματα του νοσοκομείου της Δράμας. Ήταν 20 του Οκτώβρη. Σήμερα είναι 14. Και είχαμε πει τότε ότι η παθολογική κλινική του νοσοκομείου της Δράμας είχε μονάχα 2 γιατρούς. Τώρα που μιλάμε έχει μονάχα 1. Και μιλάμε για μια κλινική που έχει 52 κλίνες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα πράγματα είναι οριακά. Την προηγούμενη εβδομάδα μάλιστα είχαμε και δραματικές εξελίξεις με την υποβολή μιας παραίτησης που τελικά ανακλήθηκε, με την κραυγή αγωνίας των γιατρών να παραιτηθούν. Τα πράγματα, καταλαβαίνετε, έχουν φτάσει σε ένα εξαιρετικά, σε ένα οριακό σημείο για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Το πρόβλημα, όπως βλέπετε, συνεχίζεται δυστυχώς, και όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά και οξύνεται. Και μιλάμε για μια παθολογική κλινική, κύριε Πρόεδρε, για να καταλάβει και ένας κόσμος που τυχόν μας ακούει, η οποία εφημερεύει κάθε μέρα και καλύπτει υγειονομικά όχι μονάχα το νομό της Δράμας, την περιφερειακή ενότητα δηλαδή, αλλά και ευρύτερα, νοσηλεύει ασθενείς από τις ιδιωτικές κλινικές της Δράμας, οι οποίες είναι 5, νοσηλεύει ασθενείς άλλων ειδικοτήτων, είτε γιατί δεν εφημερεύει η αντίστοιχη ειδικότητα, η ουρολογική. Θα πω στη δευτερολογία μου κάποια πράγματα και πώς να εφημερεύσει όταν έχει το νοσοκομείο της Δράμας έχει μόνο έναν ουρολόγο, είτε διότι όλα τα περιστατικά στο τέλος, όπως λέγεται, νοσηλεύονται στην παθολογική κλινική. Εν τω μεταξύ, αυτή η κλινική, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, έχει στην ευθύνη της και το διαβητολογικό ιατρείο του νοσοκομείου της Δράμας, μια πολύ κρίσιμη υπηρεσία για μια ασθένεια η οποία δυστυχώς συνεχώς εξαπλώνεται, και τα παθολογικά εξωτερικά ιατρεία. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται, το ερώτημα είναι τελείως ρητορικό, για το αν μπορεί ένας γιατρός να ανταποκριθεί σε όλα αυτά τα καθήκοντα. Ασφαλώς και δεν μπορεί, το πράγμα λοιπόν είναι εξαιρετικά επίγον και σας ρωτάμε ποια, όχι μέτρα, επίγοντα μέτρα θα πάρει η κυβέρνησή σας για να προσληφθεί αυτός ο ικανός, ο αναγκαίος αριθμός των παθολόγων, μιλάμε για μόνιμη εργασία βεβαίως, όπως και των υπόλοιπων υγειονομικών, γιατί δεν είναι μόνο σε ένα νοσοκομείο οι γιατροί, είναι και το νοσηλευτικό προσωπικό. Περιμένουμε με αγωνία την απάντησή σας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δελή. Κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Καταρχήν να σας επισημάνω, να σας αναφέρω, γιατί ίσως δεν το προσέξετε, γιατί δεν είστε από την Δράμα, ότι ακριβώς την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχαν 3 ερωτήσεις και των βουλευτών που εκλέγονται στη Δράμα, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Κυριαζίδη, αλλά και των υπόλοιπων κομμάτων, που ήταν εδώ ο κ. Γεωργιάδης, και έγινε μια πολύ εκτεταμένη συζήτηση όσον αφορά τα προβλήματα του νοσοκομείου της Δράμας, όπου φαντάζομαι και όλος ο κόσμος της Δράμας, γιατί αναφέρθηκαν όλα τα προβλήματα, κάλυψε πάρα πολύ ώρα αυτή η συζήτηση και απαντήθηκαν πολλά από τα ερωτήματα τα οποία θέτετε. Στο προκείμενο, αναφέρεται ότι κάνα μια συζήτηση τον Οκτώβριο που αναφέραμε τα προβλήματα. Να σας πω ότι από τον Οκτώβριο, και χαίρομαι που το αναφέρετε αυτό, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Από τον Οκτώβριο μέχρι σήμερα έχει αλλάξει πλήρως το εργασιακό πλαίσιο κάπου γιατρού στο ΕΣΥ. Από τον Οκτώβριο μέχρι σήμερα έχουμε θεσπίσει ιδιωτικό έργο των γιατρών. Δεν μπορούσαν μέχρι πριν από κάποιους μήνες οι γιατροί να παρέχουν ιδιωτικό έργο. Έχουμε θεσπίσει τα απογευματινά χειρουργία, και αυτό καινούριο μέτρο, και από τον Οκτώβριο μέχρι σήμερα, πολύ σημαντικό ειδικά για την Δράμα, έχουμε θεσπίσει τις άγονες περιοχές, την αύξηση του επιδόματος στις άγονες περιοχές. Συγκεκριμένα για την Δράμα, ένας παθολόγος σε μια άγονη περιοχή έπαιρνε 100
ευρώ το μήνα περίπου, 1.200 ευρώ. Αυτή τη στιγμή, με βάση την νομοθεσία και την υπουργική απόφαση η οποία υπογράφηκε, παίρνει 600 ευρώ το μήνα, είναι 7.200 ευρώ. Είναι μια πολύ σημαντική αύξηση στα επιδόματα των άγωνων περιοχών. Και μετά την αναγγελία του Πρωθυπουργού, έχουμε από την 1η-1η του 2025 αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών. Άρα, επανερχόμενο σε αυτό που σας απάντησα τον Οκτώβριο, ότι ναι, θα λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα, σας απαντάω με πάρα πολύ συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία έχουν γίνει από τότε μέχρι σήμερα. Και αυτά τα πολύ συγκεκριμένα μέτρα είναι που έχουν φέρει και την καινούργια προκήρυξη αυτές τις μέρες. Θα το ακούγατε αν είχατε δει την απάντηση στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουν προκηρυχθεί 5 θέσεις για το νοσοκομείο της Δράμας Παθολόγων και μία συντονιστή διευθυντή, καθώς και 2 θέσεις για τη μονάδα και άλλες 2 θέσεις συντονιστή διευθυντή στην παιδιατρική και στη μονάδα ιατρικής θεραπείας. Δηλαδή για το νοσοκομείο της Δράμας έχουν προκηρυχθεί συνολικά 10 θέσεις και αυτό το κάναμε σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε, λέχθηκε πολλές φορές εδώ από βουλευτές, ότι προκηρύσσοντας 1 ή 2 θέσεις πέραν όλων των άλλων που είχαμε κάνει ήταν αρκετά δύσκολο, γιατί κάποιος γιατρός δεν θα ήθελε να πάει σε μια κλινική που έχει λίγο προσωπικό, γιατί είναι πολλές εφημερίες. Άρα δίνουμε με το σχεδιασμό που έχουμε κάνει, και μακάρι να επιτύχει αυτός, και ελπίζουμε σε λίγες μέρες θα γνωρίζουμε, ότι προκηρύσσοντας πολλές θέσεις μαζί θα καλυφθεί ταυτόχρονα από τους γιατρούς. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Υφυπουργό. Ήθελα να ενημερώσω εδώ ότι θα προηγηθούν οι ερωτήσεις προς τον κύριο Θεοδωρικάκο πρώτα και μετά προς τον κύριο Κεφαλογιάννη λόγω ανελειμμένων υποχρεώσεων. Παρακαλώ πολύ, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο. Θα ήθελα να πληροφορήσω καταρχάς τον κύριο Υπουργό ότι παρακολουθούμε τις συζητήσεις στη Βουλή. Παρακολουθήσαμε και τις απαντήσεις του Υπουργού Υγείας στις ερωτήσεις των βουλευτών της Δράμας, αλλά σας διαβεβαιώ ότι μετά από αυτές τις απαντήσεις η ερώτησή μας κατέστη ακόμα πιο επίκαιρη από ό,τι ήταν πριν. Γιατί ουσιαστικά ο Υπουργός, όπως και εσείς πριν από λίγο, δεν δώσατε κάποια ουσιαστική απάντηση για το τι θα γίνει αύριο, κύριε Υπουργέ. Αύριο πόσοι θα είναι οι παθολόγοι στο νοσοκομείο της Δράμας? Αν θέλετε όχι αύριο να πάμε το Νοέμβρη, να πάμε το Δεκέμβρη, μπορείτε να διαβεβαιώσετε τον κόσμο εκεί ότι θα υπάρχουν παθολόγοι στο νοσοκομείο? Είπατε πριν από λίγο ότι άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα από τον περσινό Οκτώβρη. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Βεβαίως και άλλαξαν πολλά πράγματα στο να προχωρήσει η εμπορευματοποίηση της υγείας, γιατί αυτά που αναφέρατε, τα απογευματινά χειρουργεία, οι ιδιώτες γιατροί, είναι βήματα στην εμπορευματοποίηση της δημόσιας υγείας, κύριε Υπουργέ. Για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας δηλαδή. Αλλά το βασικό πρόβλημα, το ότι το νοσοκομείο της Δράμας δεν έχει παθολόγους, δεν λύθηκε. Και όχι μονάχα δεν λύθηκε από πέρσι, αλλά οξύνθηκε. Μία συγκεκριμένα παθολόγος υπάρχει στο νοσοκομείο της Δράμας. Μιλήσατε για την προκήρυξη. Πράγματι. Δεν αμφιβάλλουμε γι' αυτό. Των 6 θέσεων, 11 είναι οι οργανικές θέσεις της παθολογικής, αλλά όπως και εσείς πολύ καλά γνωρίζετε, και όλος ο κόσμος βέβαια, από την προκήρυξη των θέσεων μέχρι την πρόσληψη την τελική μεσολαβούν κάποιοι μήνες. Τι θα γίνει όλο αυτό το διάστημα? Και εν πάση περιπτώσει το ερώτημα παραμένει, ξέρετε, και επανέρχεται ακόμα πιο έντονο. Γιατί ενώ γνωρίζετε το πρόβλημα τουλάχιστον από πέρυσι, γιατί το πρόβλημα αυτό με την παθολογική κλινική της Δράμας εξελίσσεται και επιδεινώνεται χρόνο με το χρόνο, γιατί τέτοια απραξία? Γιατί αφήσατε να περάσει τόσος χρόνος και ήρθατε τώρα τελευταία στιγμή κυριολεκτικά να προκηρύξετε αυτές τις θέσεις όπως λέτε? Και για την ΜΕΘ βεβαίως το ίδιο ισχύει. Προκηρύσσεται 3 θέσεις ενώ είναι 6 οι οργανικές της. Στη ΜΕΘ αυτή τη στιγμή, στη μονάδα εντατικής θεραπείας, υπάρχει μόνο ένας και μία θέση παιδιάτρου. Και σας ρωτάμε, γιατί στην προκήρυξή σας ξεχάσατε να συμπεριλάβετε και ψυχιάτρους για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας? Νομίζω ότι πρέπει να αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία Κέντρο Ψυχικής Υγείας να μην διαθέτει ψυχίατρο. Και μιλάμε τώρα για 2.500 περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή. Γιατί δεν προκηρύσσετε και για άλλες ειδικότητες που λείπουν, όπως είναι ο δερματολόγος ή ο γαστρεντερολόγος?
Αυτές οι ειδικότητες, το λέω για να τα ακούσουν εδώ και, και όσοι μας παρακολουθούν, λείπουν από το νοσοκομείο της Δράμας, όπως και ο ενδοκρινολόγος. Δεν υπάρχει ούτε ένας από αυτούς σε κάποια δημόσια δομή στην ευρύτερη περιοχή. Καταλαβαίνετε λοιπόν που πάνε οι άνθρωποι, γιατί οι άνθρωποι δεν σταματούν να έχουν παθήσεις από αυτές τις ειδικότητες. Κατευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα. Είναι πάρα πολύ απλό, δίνοντας ό,τι έχουν και δεν έχουν για την υγειά τους. Αν δεν μιλήσουμε για τις ελλείψεις προσωπικού, να σας πω ότι στο νοσοκομείο της Δράμας υπάρχει ένας ουρολόγος, ένας οφθαλμίατρος, ένας εντατικολόγος, μία νευρολόγος και ένας ψυχίατρος. Τι να προλάβουν να κάνουν όλοι οι άνθρωποι αυτοί. Και να, αν μιλήσουμε δε και για το νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί δεν είναι σε ένα νοσοκομείο μονάχα οι γιατροί. Κρίσιμο ρόλο, πάρα πολύ μάλιστα, παίζει και το νοσηλευτικό προσωπικό στις 113 θέσεις τις κενές με βάση το οργανόγραμμα. Προκυρήσετε, ίσως το πείτε τώρα στη δευτερολογία, σας προλαβαίνω, προκυρήσετε 36 θέσεις. Ξέρετε πολύ καλά κι εσείς όμως, όπως ξέρουν και οι εργαζόμενοι εκεί στο νοσοκομείο, και οι 24 από αυτές τις προκυρισόμενες θέσεις είναι εργαζόμενοι που ήδη υπηρετούν. Δεν θα πάνε καινούργοι δηλαδή. Οι καινούργοι που θα πάνε στο νοσοκομείο της Δράμας είναι 12 νοσηλευτές, νοσηλεύτριες. Από μία ή από ένας δηλαδή σε κάθε τμήμα. Τι να πρωτοκαλύψουν. Συνεπώς το πρόβλημα παραμένει. Δεν βλέπουμε την παραμικρή διάθεση από την κυβέρνησή σας να λύσει αυτό το πρόβλημα. Εναπόκειται πλέον στο λαό της Δράμας να οργανωθεί, να κινητοποιηθεί και να διεκδικήσει τη λύση αυτού του οξυμένου προβλήματος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δελή. Κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Στην τελευταία φράση σας είναι και, αν θέλετε, οι πεποιθήσεις ή τα συναισθήματά σας. Αυτό που θέλετε να προκαλέσετε, και το λέω με απόλυτη επίγνωση, είναι η αναστάτωση και η αναταραχή. Αναφερθήκατε πάρα πολύ ώρα... Και συνάδελφε, δεν σας διέκοψε ο Υπουργός. Σας παρακαλώ. Αναφερθήκατε πάρα πολύ ώρα... Και συνάδελφε. Φάσκοντας και αντιφάσκοντας από τη μία ότι δεν κάναμε τίποτα και από την άλλη ότι έχουμε κάνει πάρα πολλά για να πείτε το γνωστό τροπάριο, ιδιωτικοποιείτε την υγεία κτλ. Όταν έρχεται κάποιος εδώ και σας λέει ότι και αυτό σχεδόν για πρώτη φορά γίνεται με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, έχουν εξαπλασιαστεί το επίδομα των άγωνων περιοχών. Έχετε κάτι να πείτε γι' αυτό? Δεν άκουσα καμία λέξη να πείτε, εσείς έχετε πει, έχετε παραθέσει όλα αυτά τα προβλήματα, που ο τρόπος να λυθούν αυτά τα προβλήματα είναι να αυξηθεί το επίδομα των άγωνων περιοχών. Είπατε κάτι, είπατε ότι αυτό που κάνατε είναι στη σωστή κατεύθυνση. Φαντάζομαι διαφωνείτε για το ιδιωτικό έργο. Σας λέω, το ιδιωτικό έργο είναι από τα μεγαλύτερα συστατικά ενός δημόσιου συστήματος υγείας, όπως κάνουν όλες οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν το αντιλαμβάνεστε αυτό, το δέχομαι λόγω ιδεολογικής καταβολής. Τότε αυξήσαμε το επίδομα, το θεωρείτε σωστό ή όχι? Τότε έχουμε αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών, το θεωρείτε σωστό ή όχι? Τότε δεν έχουμε παραιτήσεις των γιατρών στη Δράμα, που εσείς έτσι με τον τρόπο τον οποίο εκφράζεστε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, πολύ θα θέλατε να τις έχουν. Πολύ θα θέλατε να υπάρχει αυτή η αναταραχή. Σας είπα πολύ συγκεκριμένα 4 πράγματα, τα οποία για πάρα πολλά χρόνια κανείς δεν είχε καταφέρει να τα κάνει κανείς στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και έχετε δίκιο να μην συζητήσουμε πάρα πολύ και να μην επεκταθούμε. Έχετε δίκιο, εγώ δεν μπορώ να σας εγγυηθώ ότι αυτά θα έχουν αποτέλεσμα, γιατί έτσι αλλιώς θα το εγγυηθεί και θα φανεί στην πράξη. Θα φανεί στην πράξη, η προκήρυξη θα είναι με τέτοιο τρόπο που για τις θέσεις των επιμελητών για πρώτη φορά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας θα μπορούμε να έχουμε, όπως το είπατε εσείς, από τη μέρα της προκήρυξης σε 2,5 με 3 μήνες γιατρό στο νοσοκομείο, γιατί αυτό άλλαξε και αυτό το έτος, πώς προσλαμβάνουμε ένα γιατρό και πόσο γρήγορα μπορούμε να προσλάβουμε ένα γιατρό. Και αυτό δεν είναι θα γίνει, το έχουμε κάνει στο Αγλαία Κυριακού, που από τη μέρα της προκήρυξης σε 2 μήνες είχαμε διορίσει το γιατρό στο νοσοκομείο. Και θα φανεί, όπως είπατε και εσείς, Δεκέμβριο, Ιανουάριο θα είμαστε εδώ, αν έχουμε καταφέρει, αν χρειάζονται κάποια άλλα μέτρα για να ενισχυθεί το νοσοκομείο της Δράμας.